Είμαστε σε αυτό το πανέμορφο χώρο που με το όνομα του Κομούνα μας υπενθυμίζει την αφετηρία της ιστορίας μας. Ελπίζω και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με την τοποθέτησή μου ότι δεν είναι μόνο αφετηρία, η επικαιρότητα της Κομούνας είναι συγκλονιστική. Επίσης ήθελα να σας πω ότι η συζήτησή μου βασίζεται σε μία συζήτηση που είχε γίνει σε κάποιες καλές στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ το 2011 στη Θεσσαλονίκη, διοργάνωση από την εταιρεία θεωρίας Νίκος Κουρατζάς και ήταν την ημέρα ακριβώς που άρχισαν οι πλατείες στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ο Λευκός Οίκος ήταν ο χώρος που συγκεντρωνόντουσαν αυτοί που αντιδρούσαν στα μνημόνια. Και μετά από τη συζήτηση πήγαμε κατευθείαν στο Λευκό Οίκο. Τώρα, ωραία. Αυτή η μικρή εργασία αφιερώνεται στον προσφέρον Ιγέννη Σαγκαρέ, υπέρμαχο μαχητή της Κομούνας, ο οποίος πολέμησε την αιματηρή εβδομάδα και ίσως είναι αυτός που υπερασπίστηκε μόνος του το τελευταίο δόφραγμα στην Οδόρα Μινέ. Διέφυγε το θάνατο και κατάφερε να γράψει την ιστορία της Κομούνας, την οποία έζησε από πρώτο χέρι. Δύο ιδέες διατρέχουν την ιστορική ταυτότητα της αριστεράς. Ιδέα της δημοκρατίας και ιδέα του κομμουνισμού. Η πρώτη έχει ιστορία αιώνων και έλαβε σάρκα και οστά στην αρχαία πόλη, η οποία με τη μορφή της αρχαϊκής δημοκρατίας έθεσε το πρόβλημα της αυτοθέσμησης της κοινωνίας και το δικαίωμα του Δήμου να ορίζει και να ανακαλεί τους νόμους. Η δημοκρατία είναι η οργανώτρια αρχή ενός δημόσιου χώρου, ο οποίος, όπως λέει η Χάννα Άρεντ, μπορεί να ενσωματώσει και να λαΐσει διαμέσου των αιώνων οτιδήποτε θελήσουν ίσως οι άνθρωποι να διασώσουν από τη φυσική φθορά του πρώτου. Η δεύτερη ιδέα του κομμουνισμού τέθηκε ως πολιτικό αίτημα με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Η ρίζα της όμως συναντάται στην έννοια των αρχαίων κοινών, των κοινοτήτων, των ελεύθερων χώρων κατά το Μεσαίωνα, των κομμουνιντάδε της Καστίδης που επαναστάτησαν κατά της απόλυτης μοναρχίας, στα ελευθεριακά κινήματα του κοινοτισμού και στη σύγχρονη επαναφορά της έννοιας του κοινού ως προσδιορισμού των κοινών αγαθών που αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία. Η Παρισινή Κομούνα αποτέλεσε τη σύντομη άνοιξη της ταυτόχρονης ενσάρκωσης των ιδεών της δημοκρατίας και του κομμουνισμού. Πρόκειται για 72 ημέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Τα γεγονότα. Από την έναρξη του Γαλλοπρουσικού πολέμου στις 29 Ιουλίου 1871, οι ήττες της Γαλλίας είναι συνεχείς. Η γαλλική κυβέρνηση υποχωρεί και στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ που διορκείται από τους πρόσφυγες στο Παρίσι, το πλήθος εισβάλλει στην Εθνοσυνέλευση, σχηματίζεται προσωρινή κυβέρνηση εθνικής άμυνας, η αντιπρόσωπη όμως των 20 διαμερισμάτων, στα οποία χωρίζεται η πόλη, ζητούν να δοθούν όπλα στο λαό, το οποίο αρνείται η κυβέρνηση. Επειδή δεν φοβάται τους πρόσφυγες, φοβάται τη λαϊκή εξέγερση και την ανατροπή του καθεστώτος. Ή δεν ενδιαφέρεται για την κατοχή από τους πρόσφυγες. Στις 6 Ιανουαρίου, η Επιτροπή των 20 διαμερισμάτων ζητά με την κόκκινη αφίσα τη δημιουργία κομμούνας. Είμαστε 500.000 μαθητές, περικυκλωμένοι από 200.000 πρόσφυγες. Τι νοσφάλμα είναι αυτό, αν όχι εκείνο που μας κυβερνούν. Ασχολούνται με τις διαπραγματεύσεις αντί να κατασκευάζουν κανόνια και να προετοιμάζονται για πόλεμο. Ο λαός του Παρισιού δεν θα αποδεχθεί αυτή την απειλότητα. Γενική επίταξη, ελεύθερη διανομή και τροφοδοσία, γενική επίθεση, δώστε τη θέση σας στο λαό. Δώστε τη θέση σας στην κομμούνα. Λοιπόν, 26 Ιανουαρίου υπογράφεται αναποχή, η Γενική Συνέλευση της Εθνοφρουράς αποφασίζει να αντισταθεί. Την πρώτη...
πιο κοντά, λέει. Την 1η Μαρτίου οι πρόσφυγοι παρελάβουν στα ηλίσια παιδεία και ο Διεύθυνσος Αρχηγός Κυβέρνησης επιταχύνει την επιχείρωση των όρων μιας ταπεινωτικής συνθήκης ειρήνης. Στις 10 Μαρτίου ψηφίζεται η μεταφορά της Εθνοσυνέλευσης της Βερσαλίας, εγκαταλείπει δηλαδή την πόλη η κυβέρνηση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στις 18 Μαρτίου γίνεται αποτυχημένη απόπειρα της Διεύσου να αρπάξει τα 227 κανόνια από τη Μονμάρτη και την Πενβίλ, κατεξοχήν λαϊκές συνοικίες, που τα υπερασπίζονται οι γυναίκες και καταφέρνουν να τα κρατήσουν. Τότε ο Διεύσος δίνει την οριστική εντολή αναδίπλωσης της Βερσαλίας. Η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς εγκατίσταται στο Δημαρχείο και προσχειρίζει γενικές εκλογές στο Παρίσι για την ανάδειξη Συμβουλίου της Κομμούνας, οι οποίες διενεργούνται τελικά 26 Μαρτίου μέσα σε κλίμα απόλυτης νομιμότητας και συνένεσης των δημάρχων των 20 πόλεων, των 20 διαμερισμάτων. Η Προλετάρια του Παρισιού αναφέρει η Κεντρική Επιτροπή στη διακήρυξή της στις 18 Μαρτίου εν μέσω της ήττας και της προδοσίας της άρχουσας τάξης. Κατάλαβαν ότι είχε έρθει η ώρα να σώσουν την κατάσταση, παίρνοντας στα χέρια τους τη διεύθυνση των δημόσιων υποθέσεων. Κατανόησαν ότι είναι υπέρτατο αγαθό και απόλυτο δικαίωμά τους να γίνουν κύριοι της τύχης τους, παίρνοντας στα χέρια τους την κυβερνητική εξουσία. Η Κομμούνα ψηφίζεται με τις ελεύθερες εκλογές, παίρνει 229.000 τόσους ψήφους, σε σύνολο 485.000, γιατί προφανώς τα τμήματα της αστικής τάξης κάνουν αποχή. 27 Μαρτίου λοιπόν, 200.000 άθλοι, όπως λέει ο Λισαγκαρέ, έρχονται στο Δημαρχείο για να εγκαταστήσουν αυτούς που τους έχουν εκλέξει. Ξέρετε, οι Γάλλοι έχουν παράδοση στις λαμπρές γιορτές, οι οποίες δεν είναι μόνο επίσημες γιορτές, είναι και μεγάλες λαϊκές γιορτές. Και η Κομμούνα εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο του Παρισιού μέσα σε μια λαμπρή γιορτή. Καμιά φορά κατηγορείται η Κομμούνα ότι έδωσε μεγάλο βάρος σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ζήσει όλο τον πόνο και την καταπίεση τόσα χρόνια και αυτό που ήθελαν ήταν να νιώσουν ελεύθεροι και με αυτή την έννοια να γιορτάσουν. Και έτσι, αν διαβάζετε ό,τι διαβάζετε, γίνεται ας πούμε μια πάρα πολύ λαμπρή γιορτή, με τραγούδια, παρατεταγμένες οι διάφορες ομάδες που συμμετέχουν, με τις σημαίες τους, με τα διακριτικά της τάξης την οποία ανήκουν, η μικροαστική τάξη αγκαλιασμένη με την εργατική τάξη, οι δημοκράτες, οι αριστεροί όλων των ειδών, θα δούμε μετά τα διάφορα ρεύματα της Κομμούνας, εγκαθιστούν λοιπόν την κυβέρνηση που ήδη είχαν ψηφίσει και ήδη θα υπερασπιστούν μέχρι τέλους μέσα σε μια λαμπρή γιορτή. Τώρα, οι οργανωμένες λαϊκές γιορτές συνεχίστηκαν όχι μόνο με την εγκατίδρυση της Κομμούνας, αλλά με διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όπως παραδείγματος χάρη οι μεγαλοπρεπείς κηδείες της 6ης Απριλίου, η κατεδάφιση της στήλης στην πλατεία Βαντόμ, η παρέλαψη των ελευθεροτοκτώνων που έφεραν τα λάβαρα της μικροαστικής τάξης δίπλα στην κόκκινη σημαία και πολέμησαν με την Κομμούνα, όλα αυτά, όπως λέει ο Ιβόν Μπουβιέρ, αποτέλεσαν ένα μοναδικό και συναρπαστικό φαινόμενο. Στις 28 Μαρτίου, για να έρθουμε και στο πολιτικό σκέλος, η Κομμούνα αναλαμβάνει τις εξουσίες της Κεντρικής Επιτροπής Εθνοφρουράς. Απαρτίζεται από 90 δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν εκλεγεί στα δημοτικά διαμερίσματα του Παλισιού με αυτή την καθολική ψηφοφορία και είναι υπεύθυνη και ταυτόχρονα ανακλητή ανά πάσα στιγμή. 29 Μαρτίου, η Κομμούνα συγκροτεί 10 επιτροπές, αντίστοιχες εισάρρυκνων υπουργείων, είναι δηλαδή υπουργοί με τη σημερινή έννοια, αλλά καθόλου επί της ουσίας με τη σημερινή έννοια. Επικεφαλής είναι μια εκτελεστική επιτροπή. Εκδίδεται λοιπόν το πρώτο νομοθετικό διάταγμα περί ενοικίων. Θα δούμε μετά το θέμα των ενοικίων, χαρακτηρίζει την Κομμούνα και Δημοτική Επανάσταση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι υπέφεραν φρικτά την εποχή εκείνη. Υπήρχε κρίση στέγης, θα το δούμε, και επομένως δεν μπορούσαν να πληρώσουν το ενοίκιο. Τι λέει λοιπόν η διακήρυξη της Κομμούνας προς τον γαλλικό λαό, λέει τα εξής.
Η αναγνώριση και δρέωση της δημοκρατίας, που είναι η μόνη μορφή διακυβέρνησης, συμβατή με τα δικαιώματα του λαού και με μια ελεύθερη διαρκή ανάπτυξη της κοινωνίας. Πρώτη αρχή. Δεύτερη, η απόλυτη αυτονομία της κομμούνας προτινόμενη σε όλες τις περιοχές της Γαλλίας. Η υλοποίηση εντός της Παρισινής κομμούνας των διοικητικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτεί ο λαός και η δημιουργία νέων θεσμών. Η κομμουναλιστική επανάσταση που σηματοδοτεί το τέλος του ασχέν ρεζίμου, του παλιού καθεστώτος και του εκκλησιαστικού κόσμου, του μιλιταρισμού, της γραφειοκρατίας, της εκμετάλλευσης, της κερδοσκοπίας των μονοπωλίων και των προνομίων που έχουν κρατήσει το προλεταριάτο στην υποτέλεια και έχουν οδηγήσει το έθνος στην καταστροφή. Λοιπόν, να πούμε μερικά βασικά διατάγματα και αποφάσεις. Κατάργηση της στρατολογίας στον κρατικό στρατό. Κατάργηση της θανατικής ποινής. Διαγραφή των χρεών από ενίκεια για το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 1870 Ιουλίου 1871. Αναδιοργάνωση διοικητικών υπηρεσιών, εξασφάλιση διατροφής 300.000 έως 350.000 ανθρώπων καθημερινά. Και βεβαίως θα κάνουν αυτά δυστυχώς χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια της Τράπεζας της Γαλλίας. Ήταν από τα μεγάλα λάθη της κομμούνας, διότι εάν είχαν πάρει αυτά τα χρήματα, όπως θα δούμε και αργότερα, θα είχαν, ας πούμε, καταφέρει να επιβιώσουν και δεν θα μπορούσαν τα κανόνια του Θιέρσου να τους νικήσουν. Λοιπόν, άλλα θέματα. Στοιχειώδης αναδιοργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως νοσοκομεία, χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, ξεκινάει η αναδιοργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης για πρώτη φορά στη Γαλλία και τηρεί αυτή την παράδοση, τα σχολεία σταματούν να είναι υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας. Πράγμα που σε άλλες χώρες δεν είχε γίνει τόσο νωρίς. Δημιουργία αρχείου πληροφοριών στα διαμερίσματα για την προσφορά και τη ζήτηση εργασίας, κατάργηση των εγχειροδανειστηρίων όπου οι άνθρωποι είχαν ξεπουλήσει και τον τελευταίο τένζερι που διέθεταν για να πάρουν λίγα χρήματα και να επιβιώσουν, διάταγμα ανάρτηση από συνεταιριστικές ενώσεις λειτουργίας των εγκαταλελειμμένων εργαστηρίων με περιορισμένη εφαρμογή, ρύθμιση λογαριασμών μεταξύ χρεωστών και πιστωτών. Για όλες τις θέσεις, να θυμηθούμε τις πρόσφατες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πήραν των φτωχών του λαού τις συντάξεις, τέλος πάντων, για όλες τις θέσεις ανώτερων και κατώτερων υπαλλήλων, ο μισθός ισοδυναμεί με αυτόν του εργάτη και δεν υπερβαίνει τις 6.000 φράγκα. Λοιπόν, παραπολή στο στρατοδικείο υπαλλήλων ή προμηθευτών που ενέχονται σε καταθλίψεις και η κομμούνα έδωσε στην Ένωση Ζωγράφων, Γλυπτών, Αρχιτεκτώνων και άλλων οικαστικών καλλιτεχνών, στη δίκτυα της οποίας περιλαμβάνονται ο Κουλμπέ, ο Κυρό, ο Ντομιέο, Μανέο, Μιλέο, Ντάρ και άλλοι, τη διαχείριση των μουσείων. Αναδιοργάνωσε την Εθνική Βιβλιοθήκη και έδεσε τέρμα στην υπεξαίρεση βιβλίων, κατάργησε την ανισότητα στην κρατική επιχορήγηση των θεάτρων και την εκμετάλλευση των ηθοποιών, απάλληξε τους μουσικούς από τη λογοκρισία, με αποτέλεσμα να ξεχυθούν στον δρόμο και ίδρυσε δεκάδες επαναστατικές δέσκες και λαϊκά πανεπιστήμια, ακόμα και μέσα στις εκκλησίες. Είχε λοιπόν μέσα σε αυτό το ζώφο που χαρακτήριζε τις περιβάλλουσες συνθήκες και την κυβέρνηση που είχε εγκαταλείψει στο Παρίσι, δημιούργησε πολιτιστικά γεγονότα. Λοιπόν, το Παρίσι είναι βαθύτατα διχασμένο ταξικά, από τη μια οκλήρωση η αριστοκρατία και η μεγαλοαστική τάξη, επικεφαλής του ενός πόλου, κυριαρχούν στο Παρίσι της δεύτερης αυτοκρατορίας. Από την άλλη ένα λαϊκό πλήθος. Εργάτες στη βιομηχανία, κυρίως μεταλλουργία, εργάτες οικοδομών, τότε δεν υπήρχαν ακόμα μεγάλα εργοστάσια, ήταν οι κατασκευές που πρωτοστατούσαν στην ανάπτυξη τέλος πάντων της πόλης του Παρισιού, τεχνίτες, μικροκαταστηματάρχες, μικροί επιχειρηματίες, εμποροϊπάλληλοι, πλήστρες, ράφτρες, υπηρέτες, πλανώδη μικροπολιτές, γυναίκες που εκδίδονται λόγω φτώχειας. Ο εξευγενισμός, το gentrification που λέμε σήμερα, υπήρξε στην εποχή του Παρισιού της δεύτερης αυτοκρατορίας, ο κινητήριος μοχλός της αστικής αναδόμησης που άλλαξε την κοινωνική γεωγραφία της πόλης. Οι λαϊκές γειτονιές εξαφανίστηκαν ή εξοραίστηκαν. Η νέα αστική τάξη επεκτάθηκε δυτικά στα ερείπια των παλιών νοφοβούρ.
η ελδοαστική έξοδος των διωγμένων ενίκων ξανασυνάντησε τη ροή των μεταναστών που κατέκτησαν τις εναπομείνασες λαϊκές συνοικίες. Η κομμούνα αποτέλεσε τη σύνθεση όλων των βαρισινών εργατικών και λαϊκών τάξεων, οι οποίες ανέλαβαν αδιαμεσολάβητα την εξουσία, μαζί με τη στήριξη 1.725 αγωνιστών από άλλες χώρες που ήρθαν να συνδράμουν και ανέλαβαν μάλιστα ανώτερες διοικητικές ή στρατιωτικές θέσεις. Βλέπετε και από πριν και τώρα εικόνες των κομμουνάρων, όλες αυτές οι λαϊκές ομάδες τις οποίες απαρίθμησα και ανάμεσά τους οι γυναίκες και τα παιδιά, θα πούμε περισσότερα τώρα, περισσότερα για δύο αυτές ομάδες. Τα 90 λοιπόν μέλη του Συμβουλίου ήταν ο κόσμος των από κάτω αυτοπροσώπων. Η κομμούνα δεν είχε αρχηγούς, είχε όμως πολλούς ηγέτες τόσο μεταξύ των συμβούλων όσο και μέσα στο ανώνυμο πλήθος της, που την υπερασπίστηκε και με την ψήφο του και με την καθημερινή πρωτοβουλία και με το όπλο στο χέρι. Οι κομμουνάοι εξέφραζαν ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα της εποχής τους. Άλλωστε η Γαλλική Επανάσταση από την οποία κατάγονταν άνοιξε το βιβλίο της ιστορίας για τον απλό λαό και έτρεψε στο πειρακτωμένο καμίνι της τις μεγάλες ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Οι κύριες τάσεις της κομμούνας, σύμφωνα με τον Ισαγκαρέ, ήταν οι διεθνιστές, μέλη του γαλλικού τμήματος της πρώτης διεθνούς, αναρχικοί, κυρίως προυντονιστές και σοσιαλιστές, με τους πρώτους να υπερτερούν, σύγχρονοι Γιακοβίνοι, μπλανκιστές, οπαδοί της οργανωμένης συνωμοτικά μειοψηφίας και αριστεροί δημοκράτες. Το θέμα είναι ότι θα αρχίσουν μεγάλες συζητήσεις πάνω στις απέστης διαφορές που θεωρούσαν ότι έπρεπε να τις λύσουν σε κάθε θέμα και να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στην ταχεία διεκπαιρέωση των αποφάσεων και της υλοποίησης των αποφάσεων. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί αποδείχτηκαν ικανοί για όλα, εξέδιδαν διατάγματα, προείσταν το τομέα οργάνωσης της δίκης και της καθημερινής ζωής, οδηγούσαν τάγματα στη μάχη, πολεμούσαν πίσω από τα οδοπράγματα. Όπως είπα πριν, χρονοτριβούσαν σε ατελείωτες συζητήσεις και το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθεαυτό να το στυλιτεύσει κανείς, αλλά η κομμούνα είχε πάρα πολύ χρόνο για να πολεμήσει τους αντιπάλους της και επομένως έπρεπε να επισπεύουν. Η κομμούνα επίσης δεν είδε τα πρακτικά αδύνατα σημεία των Βερσαλιών, όπως είπα πριν την τράπεζα. Έπιασε και έδωσε όλα τα λεφτά στους τραπεζίτες, ας πούμε, που την κορόιδεψαν και ήρθε η κυβέρνηση και άδεια στα ταμεία της τράπεζας. Το χρηματολόγιο, το Ταμείο Παρακαταβατικών και Δανείων κλπ. Αυτά, όπως λέει ο Λισανταρέ, αν άγγιζε κανείς, δεν θα είχαν, όπως είπα και πριν, καμιά αξία η πείρα και τα κανόνια των εθνών τους. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στις 72 μέρες, 65 στην πραγματικότητα, να αφαιρέσουμε την αιματηρή εβδομάδα, ο βαρισινός λαός ήθελε να ζει στα πάντα και όχι μόνο τον πόλεμο. Γι' αυτό προσπαθούσε να συμμετέχει στα κοινά, να ανακτήσει το στερημένο από την εκμετάλλευση και τη φτώχεια νόημα της ζωής. Ο κόσμος ήθελε να τα αγκαλιάσει όλα με μια, τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τις ανακαλύψεις, η ζωή έβραζε. Όλοι βιάζονταν να ξεφύγουν από τον παλιό κόσμο, λέει η περίφημη επαναστάτρια της γαλλικής κομμούνας Λουίς Μισελ, και ο Βίκτορ Ουγκό παρατηρεί όταν διψάει η ψυχή πρέπει να πιει κι ας είναι και παρμάκι. Λοιπόν, οι γυναίκες, λέει ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής της εφημερίδας Times, τι τρομερό έθνος θα ήταν η Γαλλία αν το αποτελούσαν μόνο γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν των λαϊκών τάξεων πρωτοστάτησαν στην ένταξη επανάστασης διότι είδαν ότι κράτησαν τα κανόνια. Χωρίς αυτά δεν θα υπήρχε κομμούνα. Χειραφετήθηκαν από όλη την καταπίεση και την φυλετική και την κοινωνική και πρωτοστάτησαν στην οικοδόμηση του καινούργιου κόσμου, της καινούργιας ζωής που άρχισε με την κομμούνα. Ήταν δε φοβερά ηρωικές. Είναι χαρακτηριστικό μία απάντηση η οποία δόθηκε από μία γυναίκα στα οδοπράγματα. Τη ρώτησαν, μα πώς δεν εγκαταλείψατε τη θέση σας όταν υπήρχαν τόσοι νεκροί. Μα υπήρχαν τραυματίες, απάντησε πάρα πολύ απλά, τους οποίους έπρεπε να βοηθήσουμε.
οι γυναίκες είχαν πολιτικοποιηθεί στη σκληρή δουλειά στο σπίτι και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο δούλευαν. Όμως ταυτόχρονα πολλές από αυτές είχαν ποινικό μητρό, θεωρούνται κοινές γιατί εκδιδόντουσαν για λόγους πάρα πολύ μεγάλη στόχιας. Αυτές οι γυναίκες πρωτίστως, αυτές που τις ονόμαζαν πετρελαιοπυρολίτριες, τις ονόμαζε η αστική τάξη, ότι έβαζαν μπουλότο στα ήθη, τα χρηστά των αστών, αυτές οι γυναίκες πρωτοστάτησαν στην κομμούνα, επειδή ακριβώς τις ανταπέδωσαν αυτή την ελευθερία και την αναγνώριση που τους προσέφερε. Τώρα, τα παιδιά, μπροστά και στη φωτογραφία που βλέπετε και στη φωτογραφία που είναι πίσω σας, τα παιδιά είναι στην πρώτη γραμμή. Λέει ο Ιβόν Μπουγκέ, επικαλούμενος και τον Λισανταρέ, ότι το βάθος μιας επανάστασης μετριέται με βάση το αν υπάρχει σε αυτήν ενεργό συμμετοχή γυναικών και παιδιών. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η Κομμούνα υπήρξε η ισχυρότερη επαναστατική θύελλα που ξέσπασε ποτέ στο Παρίσι. Τα παιδιά από 11 χρονών πρωτοστάτησαν. Έκθετα στους δρόμους, καθώς οι μανάδες τους δούλευαν νυχτημερών και οι γονείς τους δεν είχαν να τα τρέψουν, βρήκαν τη θέση τους στη ζωή τις ημέρες της Κομμούνας που είχε αναλάβει να συντηρεί τις χείρες και τα ορφανά του πολέμου χωρίς διακρίσεις. Και βεβαίως τα παιδιά βρέθηκαν και πίσω από τα οδοφράγματα. Δυστυχώς η Κομμούνα κράτησε αυτές τις λίγες μέρες, 72 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Ήρθε η αιματηρή εβδομάδα. Το Παρίσι της Κομμούνας δεν έχει πλέον παρά μόνο 3 μέρες ζωή. Ας περιγράψουμε λοιπόν, χάρη της ιστορίας, την υπέροχη φυσιογνωμία που λέει ο Λισανταρέ. Συγγνώμη. Όποιος ανάσανε μέσα από τη ζωή σου, λέγε το Παρίσι ο Λισανταρέ, εκείνο τον καυταίο πυρετό της σύγχρονης ιστορίας, όποιος κύρτισε στα βουλεβάρτα σου και έκλαψε στις γειτονιές σου, όποιος έστησε χορό στον λιχαδιές των επαναστάσεών σου, λίγες εβδομάδες αργότερα, βούτυξε τα χέρια του στον παρούτι πίσω από τα οδοφράγματα, όποιος μπορεί να ακούσει κάτω από τα λιθόστρωτα τις φωνές των μαρτύρων της ιδέας, για να χαιρετήσει σε κάθε δρόμο σου ένα ορόσημο της ανθρώπινης πρόοδου, όποιος νιώθει την κάθε μια από τις αρτηρίες σου σαν μια δική του νευρική ίνα, και αυτός ακόμη, ο μεγάλο Παρίσι της Επανάστασης, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το μεγαλείο σου αν δεν σε έχει δει και μέσα από τα μάτια ενός ξένου. Αυτό λοιπόν το λαϊκό Παρίσι που υμνεί με τόση τέρμη και αγάπη ο Λισανταρέ, οδεύει στη συντριβή και δυστυχώς οι κομμουνάδες στη σφαγή. Τώρα, 22 Μαΐου ξεκινάει η ανελαίτη έφοδος των Βερσαλιών. Είναι δυστυχώς πολύ αργά για να οργανωθεί η άμυνα της πόλης. Εν πάση περιπτώσει, άντρες, γυναίκες, παιδιά στείνονται στα οδοφράγματα. Το Παρίσι αμήνεται από δρόμο σε δρόμο, από σπίτι σε σπίτι, προτιμώντας να γίνει ολοκαύτωμα από το να παραδοθεί. Βλέπετε εικόνες από τη μεγάλη σφαγή. Τις μάχες ακολούθησαν επιτόπου εκτελέσεις, έκτακτα στα δοκία, μαζική τάβη. Ακόμα και σήμερα σκάβοντας την πόλη ανακαλύπτουν τέτοιους τάβους. Βασανιστήρια, φυλακίσεις, εξορίες, καταναγκαστικά έργα, πλωτά κάτεργα, 30.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά νεκροί, 40.000 επέζησαν υποφέροντας τα πάνδυνα, υπέφεραν εκεί που τους έστειλε η κυβέρνηση του νόμου και της τάξης, και το μένος ενός εξαντλημένου στρατού που λαϊλάτης έκαψε το Παρίσι και επιφύλαξε την πιο θηριώδη εκδίκηση στους κομμουνάρους. Εδώ είναι διάφορες εικόνες από τους τόπους εξορίας και φυλάκησης. Τι μπορούμε να πούμε για την Κομμούνα λοιπόν, αφού είχαμε μια περιγραφή του τι ήταν λοιπόν αυτή η Κομμούνα. Για να γραφούν οι προσωπικές ιστορίες των κομμουνάρων που έπεσαν ή επέζησαν, θα χρειάζονταν χιλιάδες τόμοι, αλλά και όσα έχουν γραφτεί αποτελούν ένα όγκο ακαταμάχητο. Μια αναφορά που κάνει ο Λισανταρέ στο Σαρτ ντε Λεγκλίζ, 62 ετών, το 1871, εμβληματική μορφή του Συμβουλίου της Κομμούνας, επίτροπο πολέμου στην τελευταία φάση και υπέρμαχο της ενότητας,
με τις Περγαμηνές που αγωνιστεί στην πρώτη γραμμή της πολυτάραχης γαλλικής ιστορίας, μας επιβεβαιώνει ότι η Κομμούνα ήταν πρωτίστως μια ηθική δύναμη, η μόνη τελικά δύναμη, κατά τη γνώμη μου νομίζω και όλων των υπολείπων, που μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο. Λέει λοιπόν για το Σάρντε Λεκλίζ και είναι η φιγούρα ενός επαναστάτη, ο Λισακαρέ, σιωπηλός και εμπιστευόμενος μόνο την αυστηρή συνείδησή του. Ο Ντελεκλής βάλισε προς το ολόφραγμα, όπως η παλιή ορεινή ανέβαινα στο ικρίωμα. Μια πολυτάραχη ζωή είχε εξαντλήσει τις δυνάμεις του. Δεν του είχε απομείνει παρά μια ανάσα, την έδωσε κι αυτή. Όλη του ζωή ήταν αφιερωμένη στη δικαιοσύνη. Αυτή υπήρξε η μούσα του, η επιστήμη του, ο πολυπός αστέρας της ζωής του. Την διαχείρισε, την ομολογούσε 30 ολόκληρα χρόνια, υφιστάμενος στην εξορία, τη φυλακή και τις λιδωρίες και περιφρονώντας τις διώξεις που τον τζάκισαν. Αν και η Ιακωβίνος έπεσε αγωνιζόμενος μαζί με τους σοσιαλιστές για να την υπερασπίσει. Το τίμημα ήταν να πεθάνει για αυτήν όταν ήρθε η ώρα με τα χέρια ελεύθερα στο φως του ήλιου, χωρίς να τον φοβίζει η θέα του Δήμιου. Τι ήταν λοιπόν η Κομμούνα, χωρίς την επιτομή των ιδεών, των διακηρύξεων, των αποφάσεων, των πράξεων και των αισθημάτων, της δημιουργικότητας, της πίστης, της γενναιότητας και της αυτοθυσίας των Κομμουνάρων, οι πολιτικές αποτιμήσεις θα ήταν άψυχες διαπιστώσεις. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε μερικές μέχρι τέλους της παρουσίασης τελειώνει ο Κουνάρη. Άλλωστε γιατί επιζεί η Κομμούνα, γιατί παραμένει αδιαφιλολίκη το σημείο αναφοράς των λαϊκών κινημάτων παγκόσμια. Η Κομμούνα είχε τη σύντομη ζωή ενός παιδιού και την αδιανόητη για τη σημερινή πολιτική παιδική αθότητα της Επανάστασης χωρίς ιεραρχίες, απλής. Όπως τα άμεσα προβλήματα που είχε να λύσει, απελευθερωτικής, γιατί ο καθένας, άντρας, γυναίκα, παιδί, μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες χωρίς να εμποδίζεται. Οι άνθρωποι αισθάνθηκαν τη συμπολιτική ύλη της κοινοκτημοσύνης, της κοινότητας και της αλληλεγγύης, γιατί δεν είχαν υλικά πράγματα να χωρίσουν, μόνο αισθήματα, ελπίδα και πίστη να μοιράσουν. Η Κομμούνα ήταν καταρχήν μια δημοτική επανάσταση. Αλλά αυτή η διατύπωση δεν συνεπάγεται καμία περιορισμένη οπτική. Αντίθετα, ο μετασχηματισμός του κράτους ως συνόλου ήταν το διακύβευμα με τους δημοτικούς θεσμούς ως απρογωνιαίο λίδο μιας νέας πολιτικής κατασκευής. Μια τέτοια προοπτική δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα της πλουτονικής επιρροής στους συγγραφείς της διακήρυξης της 19ης Απριλίου, αλλά ένα σταθερό θέμα που βρίσκεται σε όλες τις πράξεις και τους λόγους των Κομμουνάρων στο Παρίσι και ήταν με τον ίδιο τρόπο παρόν στις προσπάθειες να επεκταθεί η Κομμούνα στις επαρχίες, στη Λιόν, τη Μασαλία, την Τουλούζη, το Πρεζό, τη Λιμουζίν, το Σαντετιέν, την Τουλούζη και την Αρκόν. Ένα ομόσπον δηλαδή κράτος δημιουργημένο από Κομμούνες από τα κάτω. Άλλωστε το Παρίσι δεν ήταν μια οποιαδήποτε κοινότητα. Δεν ξέρω, ξέρετε ότι οι εκλογές στο Παρίσι μετά την Κομμούνα έγιναν το 1970-1980. Πολύ αργότερα. Δεν γινόντουσαν εκλογές εξαιτίας αυτού του σοκ που υπέστη τάξη των εκμεταλλευτών. Ήταν λοιπόν το Παρίσι το σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης και της ελευθερίας της μεγάλης πόλης, την οποία χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης και διαμορφώνονται οι όροι της εξέλιξης. Οι αρμοδιότητες ενός κράτους σε μαρασμό, όπως ήταν η Κομμούνα και όπως έβλεπε τα ομόσπονδα κύτταρα κομμούνες, με τη σύνθεση άμεση και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δεν ήταν αυτές ενός συνηθισμένου Δήμου. Διότι, όπως είπαμε, αφορούσαν την ψήφιση, είπαμε μερικά πριν, με βάση τα διατάγματα, την ψήφιση του κοινοτικού προϋπολογισμού, την επιβολή διανομή των φόρων, τις τοπικές υπηρεσίες, την οργάνωση δικαιοσύνης, εκπαίδευση, διοίκηση της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Την εξουσία του Δήμου στον ορισμό με εκλογή, εντολή, με κλήρη υπευθυνότητα και μόνιμο δικαίωμα ελέγχου και ανάκλησης όλων των δικαστών, την απόλυτη εγγύηση ελευθερίας του ατόμου, τη μόνιμη παρέμβαση των πολιτών στις κοινωνικές υποθέσεις, την οργάνωση της άμυνας, επρόκειτο για ένα βαθιά δημοκρατικό κράτος που καταργούσε τα όρια ανάμεσα στο κράτος και στον οργανωμένο λαό. Και αυτό είναι και το βασικό, ένα από τα βασικά μηνύματα της Κομμούνας. Το ζήτημα της συγκρότησης ενός κράτους σε μαρασμό, με αντιστροφή της πυραμίδας αυτής που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, μετά την ύπαρξη της Κομμούνας εκκρεμεί.
Μπορούμε να δούμε κοινούς τόπους με τη μορφή της αυτοδείξης στην ελεύθερη Ελλάδα, αλλά δεν είναι σήμερα αυτό το θέμα μας, είναι μια ολόκληρη συζήτηση πάρα πολύ σημαντική. Θέλω όμως να επισημάνω ότι η κομμούνα δεν που θα έπρεπε να ξεπεράσει το κομμουνιστικό κίνημα κάνοντας κριτική στα λάθη της, τα οποία συμπυκνώνονται για πολλούς μαρξιστές, κυρίως τη χαλαρή οργανωτική δομή, την έλλειψη καθοδήγησης από οργανωμένες επαναστατικές δυνάμεις και την απώλεια χρόνου στην εκλογική διαδικασία. Η ιστορία δεν προχωρεί με στάδια προόδου, ούτε είναι μια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Τα πρωτότυπα και ισχυρά στοιχεία της κομμούνας ήταν αυτά που ορισμένοι θα ονομάσουν δημοκρατικά και ελευθεριακά, και όχι για να τα επενέσουν. Η απουσία διαχωριστικών γραμμών μεταξύ συμβούλων και κομμουνάρων, η προσφυγή στη λαϊκή ψήφο, ο απλός και καθαρός εξισωτισμός, ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων εξίσου σε όλους, η ενότητα των διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων της και η ευρεία συμμαχία των λαϊκών τάξεων που δημιούργησε. Η δυνατή ψυχή της κομμούνας ήταν η πιο απόπειρη της ζωής. Αγκάλιασε τους φτωχούς, τις γυναίκες και τα παιδιά χωρίς ειδικολογίες και ταμπού καταγωγής. Θύμισε όλους αυτούς οι οποίοι την υπερασπίστηκαν και αυτοί εν τέλει έδωσαν τη ζωή τους. Αυτό λοιπόν, τουλάχιστον για μένα, πρέπει να το γνωρίζουν όσοι σήμερα βουλιάζουν στο συντηρητικό καθοσπρεπισμό της αριστεράς. Κατά τη γνώμη μου πάλι είναι προς τιμήν του Μάρξ ότι υπερασπίστηκε θερμά την κομμούνα έναντι αυτών που θεώρησαν ότι αντικαθιστούσε το ισχυρό έθνος κράτος, παράγοντα της κοινωνικής παραγωγής και ότι επανέφερε μια ομοσπονδία κρατηδίων όπως την είχαν οραματιστεί ο Μοντεσχέτη και η Λονδίνη. Άλλωστε ο Μάρξ όταν ρωτήθηκε πώς θα είναι η καινούργια εξουσία που θα δημιουργήσουμε, είπε όπως η κομμούνα. Ίσως ήταν πολύ συμπυκνωμένο, αλλά ακριβώς ήταν να εξάρει τα δημοκρατικά και ιεραρχικά στοιχεία της κομμούνας. Την κατάργηση του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας και του πολιτικού καταμερισμού μεταξύ ειδικών και μη ειδικών. Από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας των αστικών κινημάτων, ο Μανουέλ Καστέρς είδε στην κομμούνα ένα παράδειγμα της θεωρητικής του αναζήτησης, το έργο «Η πόλη και η από κάτω». Αναζητώντας ένα κοινό τόπο για τα αστικά κινήματα, ο Καστέρς, όπως και ο μαρξιστής φιλόσοφος Ανδρή Λεφέβρ, ερευνά την κομμούνα ως αστική επανάσταση. Κάτω από αυτή την οπτική κομμούνα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σημείο επαφής ανάμεσα στις αστικές αντιθέσεις και το εμφανιζόμενο εργατικό κίνημα τόσο στις πιο αρχαϊκές πλευρές της, η επανάσταση των αβράκωτων ενάντια σε αδικίες εξουσίας, όσο και στα πιο προβλεπτικά του μέλλοντος θέματα της, η αυτοδιαχείριση της κοινωνίας. Κατά τον Καστέρς, η κομμούνα ήταν μια αστική επανάσταση σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα κίνημα σε αντίθεση με την αγροτική κοινωνία, δηλαδή όχι μόνο με τις κυρίαρχες τάξεις, αλλά με το σύνολο των τάξεων και των ομάδων που αποτελούσαν τον κοινωνικό κόσμο της Γαλλικής Υπαίθρου στο 19ο αιώνα. Υπήρξε μια δεύτερη αστική διάσταση της κομμούνας, πιο κοντά στα σύγχρονα ενδιαφέροντα, που αφορά στο λαϊκό αίτημα της διαγραφής των ενοικίων και μέσω αυτού στον έλεγχο της κερδοσκοπίας της γης και στην αντιμετώπιση της κρίσης της κατοικίας. Στο τρίτο και πιο γενικό επίπεδο, η επαναστήσταση του κράτους στη βάση του κοινοτικού μοντέλου ήταν το διακύβευμα. Για την κομμούνα του Παρισιού, η πόλη ήταν ουσιαστικά μια ιδιαίτερη πολιτική κουλτούρα, μια μορφή λαϊκής δημοκρατίας που άρθρωνε τη δημοκρατία των από κάτω και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία για να αναδιοργανώσει το έθνος μέσω της σύνδεσης ανάμεσα σε διαδοχικά επίπεδα της πολιτικής εκπροσώπησης. Η κομμούνα έδωσε νέα νοήματα στη ζωή και το δημόσιο χώρο της πόλης που έλαμψε με τη λαϊκή παρουσία. Στους οριοθετημένους λειτουργικά και κοινωνικά ταξικά χώρους της πόλης, έσπασε τις διαχωριστικές γραμμές, ανέτρεψε τους κυρίαρχους συμβολισμούς, απελευθέρωσε τις δυνατότητες χρήσης. Μέσα από τα αποτυπώματα της ατομικής και συλλογικής δράσης, η πόλη επαναχρησιμοποιήθηκε και επανοηματοδοτήθηκε, όπως άλλωστε έγινε και στο Γαλλικό Μάι, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να την οικειοποιηθούν. Η κομμούνα ήταν η δημόσια σφαίρα του λόγου και του δρόμου και η ανακατάληψη του χρόνου που κυλούσε θλιβερά μέσα στις ώρες της καταναγκαστικής εργασίας και είχε συντριβεί αυτός ο χρόνος, δηλαδή, στους ρυθμούς της επιβίωσης.
ο μετασχηματισμός της πόλης του ρυθμιζόμενου χώρου και χρόνου. Μέσα από την επανάσταση στην καθημερινή και δημόσια ζωή διαμορφώνει την ολοκληρωμένη ταυτότητα των κομμουνάρων. Ακριβώς αυτή τη γεύση της ζωής που τους ανοίγει αναφέρεται και ο Μάριε Μπουξή μιλώντας για τους κομμουνάρους της Μπελβίλ. Αντιμετωπίζοντας μια αιματηρή σύγκρουση και μια σχεδόν βέβαιη ήττα, οι κομμουνάροι κλώτσαν τη ζωή τους με την αυταπάνηση των ανθρώπων, οι οποίοι έχοντας γευτεί την εμπειρία του ανοιχτού, δεν μπορούν πλέον να επιστρέψουν στα φέρετρα της καθημερινής ρουτίνας, της δουλειάς και της παρέτησης. Έκαψαν το μισό Παρίσι μαχόμενοι ως το τέλος. Και τελειώνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Έλλης Παπά για την Γαλλική Κομμούνα, για την Κομμούνα του Παρισιού, όπου ακριβώς εξυμνεί τα στοιχεία τα δημοκρατικά, θεωρώντας ότι η Κομμούνα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επανάσταση του 21ου αιώνα.